Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η παρουσίαση των υποψήφιων βουλευτών φθιότητας του ΚΚΕ συμπίπτει με μια ιστορική ημερομηνία, την ίδρυση της θρηλυκής ΕΠΟΝ 80 χρόνια πριν, όταν τα νιάτα της Ελλάδας ύψωσαν το ανάστημά τους ενάντια στον κατακτητή. Η ιστορία της θρηλυκής ΕΠΟΝ αποδεικνύει περίτρανα τη δύναμη της νέας γενιάς όταν συναντιέται με την πρωτοπόρα δράση και σκέψη του ΚΚΕ. Τιμώντας την επέτειο των 80 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟΝ, θέλουμε να σας καλέσουμε στην εκδήλωση της Τομεακής Επιτροπής Φθιότητας του ΚΚΕ και του Τομεακού Συμβουλίου της ΚΝΕ το Σάββατο 11 Μάρτη στις 11 το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο Λαμίας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η Κομματική Οργάνωση Φθιότητας του ΚΚΕ όλο αυτό το χρονικό διάστημα πραγματοποιεί ένα πλατή άνοιγμα στην πόλη της Λαμίας, σε γειτονιές, χώρους δουλειάς, αλλά και στις κομοπόλεις και τα χωριά του νομού μας, για να φτάσει παντού η φωνή του ΚΚΕ μέσα από συσκέψεις, συζητήσεις, εκδηλώσεις, περιοδίες, στις οποίες καλεί τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, την νεολαία, να πάρουν θέση στους αγώνες και στις εκλογές με σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό» με δυνατό ΚΚΕ. Ο λαός, ενισχύοντας το ΚΚΕ, ενισχύει ουσιαστικά τη δική του φωνή, τη δική του δύναμη, γιατί είναι η μόνη ψήφος που δεν θα πάει χαμένη, αλλά θα την καταθέσει από την επόμενη μέρα σκιόλα στους αγώνες απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Τους ενώνουν άλλωστε πολύ περισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν. Οι εξελίξεις θέτουν το πραγματικό δίδυμα των εκλογών. Ή θα είναι δυνατός ο λαός, ή θα είναι δυνατή η οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση και αδύναμος ο λαός. Ο λαός της Φθιότητας έχει πείρα και πρέπει να την αξιοποιήσει. Ξέρει καλά ότι το ΚΚΕ πρωτοστάτησε και στήριξε με όλες του τις δυνάμεις και μέσα και έξω από τη Βουλή τον αγώνα της ΛΑΡΚΟ, των εργατικών σωματείων, των υγειονομικών, των εκπαιδευτικών, των αγροτών, των φοιτητών, των συνταξιούχων, των πλημμυροπαθών. Αντίθετα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, είναι αυτοί που ο ένας μετά τον άλλον υποβάθμισαν τη ΛΑΡΚΟ, μια στρατηγική σημασίας επιχείρηση με τεράστιες δυνατότητες για να παραδοθεί ένα πραγματικό χρυσορυχείο σε ιδιώτη, με κίνδυνο το να πεταχτούν στο δρόμο οι εργαζόμενοι και να ρημάξει μια ολόκληρη περιοχή, άφησαν τις δομές υγείας του νομού μας, το νοσοκομείο, τα κέντρα υγείας γυμνά, υποστελεχωμένα, με τραγικές ελλείψεις, τους επαγγελματίες να αναστενάζουν, πολλούς ακόμα και να κλείνουν τα μαγαζιά τους, τους αγρότες του νομού να δυσκολεύονται να παραμείνουν στα χωράφια τους, τους φοιτητές να μην έχουν ούτε φοιτητική εστία και σοβαρά προβλήματα στη σύντηση, στις μεταφορές, τα σχολεία χωρίς τις κατάλληλες υποδομές και λήψεις ακόμη σε εκπαιδευτικό προσωπικό, τους κατοίκους της περιοχής μας χωρίς αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, αντιπυρικά έργα και μέτρα, τη στιγμή που τον 21ο αιώνα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να προστατευτούν οι ζωές και το βιός του λαού. Καλούμε το λαό της Φθιότητας να σκεφτεί το τι κέρδισε όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή και στα δικαιώματά του από το να έχει 4 βουλευτές Νέα Δημοκρατία και 2 μάλιστα να είναι και υπουργοί στο νομό και ένας ο ΣΥΡΙΖΑ ή και το ανάποδο τις προηγούμενες εκλογές. Καλούμε το λαό της Φθιότητας, όλους αυτούς με τους οποίους συναντηθήκαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στους δρόμους του αγώνα, όλους αυτούς που προβληματίζονται για το πού θα πάει αυτή η αδιέξοδη κατάσταση, όλους αυτούς που λένε φτάνει πια, να δώσουμε μαζί τη μάχη για ΚΚΕ πιο δυνατό παντού. Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στη Φθιότιδα απαρτίζεται από αγωνιστές που ο λαός της Φθιότιδας τους γνωρίζει καλά, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν δίπλα σε κάθε λαϊκό πρόβλημα μπροστά στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στη Φθιότιδα απαρτίζεται από τους. Κουτσούμπας Δημήτρης, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, επικεφαλής του ψηφοδελτίου,
για πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής στη Φιότητα. Με καταγωγή των γονιών του από την επαρχία Βοδοκού, ο ίδιος γεννήθηκε στη Λαμία και έζησε τόσο μέχρι την αποφύτισή του από το πρώτο γυμνάσιο Αρένων, όσο και αργότερα ως στέλεχος της κομματικής οργάνωσης Φιότητας και της Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Στερεάς και Έβοιας του ΚΚΕ. Γεροκούδη Δήμητρα, μεταφράστρια, διερμηνέα, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Φιότητας του ΚΚΕ. Μπασδέκης Κώστας, γεωπόνος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας. Παφούτσο Ανδριάννα, φιλόλογος, εκπαιδευτικός, γραμματέας Τομεακής Επιτροπής Φιότητας. Πάσουλας Χρήστος, αγρότης, γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Φιότητας, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Στερεάς και Έβοιας του ΚΚΕ. Πολίτης Παναγιώτης, εργάτης φυλάκτος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ, πρόεδρος Συνδικάτου Μετάλλου Φιότητας.